Είμαστε και λοιπόν και πάλι ζωντανά από το περίπτερο του Έθνους και της Ημερησίας του Open Digital εδώ στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια. Κύριε Κόλλια, καλώς ήρθατε στο περίπτερο της Ημερησίας και του Έθνους. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Τώρα, κύριε Κόλλια, τα πρόσφατα στοιχεία στην οικονομία είναι τα στοιχεία για την ελληνική ανάπτυξη. Ήταν θετικά στοιχεία. Είδαμε ότι το ελληνικό ΑΕΠ τρέχει με ρυθμούς πολλαπλάσιους από την Ευρωζώνη. Ωστόσο, από την άλλη, έχουμε και πρόσφατα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που δείχνουν ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνεται. Οι εξαγωγές μειώνονται, αυξάνονται οι εισαγωγές. Σας ανησυχεί αυτή η τάση? Εντάξει, σίγουρα μας ανησυχεί αυτή η τάση, γιατί είναι μια τάση που στο παρελθόν έχει φέρει άσχημα αποτελέσματα. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να το έχουμε, αν όχι ίσως και λύσει, τουλάχιστον να μην είναι τόσο μεγάλη ψαλίδα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εισαγωγές, εξαγωγές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επενδύσουμε πάνω στις επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να είναι εξωστρεφείς, πρέπει να βελτιώσουν τη θέση τους στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και βεβαίως αυτό θα γίνει μέσω των εξαγωγών και των επενδύσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το παρακολουθούμε στενά, όπως στενά πρέπει να παρακολουθούμε και το άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και έχει να κάνει με τον πληθωρισμό. Με την ακρίβεια που βλέπουμε κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ, που βλέπουμε κάθε μέρα όπου κινείται στους χώρους του ο καθένας και εκεί χρειάζονται δραστικές λύσεις, άμεσες παρεμβάσεις κυβερνητικές για να μπορέσει να σταματήσει επιτέλους αυτός ο ρυθμός αύξησης των τιμών, που η αλήθεια είναι ότι απομιζά πλέον του μισού από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέματα είναι τα πιο σημαντικά στα οποία η κυβέρνηση πρέπει να ρίξει βάρος. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το απόγευμα και τη συνέντευξη τύπου αύριο για να δούμε πώς σκοπεύεται να αντιμετωπιστεί όλο αυτό και βεβαίως καινούργια προγράμματα να ενισχύσουμε τη στεγαστική πίστη, να ενισχύσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη και δεν έχουν πλέον διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσουν να τις ικανοποιήσουν. Να σταθώ λίγο στο κομμάτι του πληθωρισμού που είπατε. Εκεί είμαστε στον τρίτο χρόνο του πληθωριστικού κύκλου και πραγματικά μπορεί να είναι μικρός ο πληθωρισμός πια, δηλαδή το ποσοστό αύξηση των τιμών. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είναι σωρευτικό, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση λέει πως η ακρίβεια είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί και ενδογενώς να υπάρχουν ζητήματα στην αγορά? Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός, αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει προέλθει από τις εγχώριες πολιτικές. Εξωγενείς παράγοντες μετά την πανδημία και στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και οι διαταράξεις που υπάρχουν στο περιβάλλον γύρω μας, ενώ τους δύο πολέμους που διεξάγονται ουσιαστικά, έχουν επιβαρύνει όλο αυτό το οποίο συζητάμε. Βεβαίως είναι εξωγενείς οι παράγοντες, αλλά βεβαίως οι λύσεις που πρέπει να δοθούν πρέπει να έρθουν από το εσωτερικό. Αυτές οι λύσεις πρέπει να είναι λύσεις δραστικές, με ελέγχους, με πάταξη σχροκέρδειας που σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και με βεβαίως δραστικές λύσεις τουλάχιστον στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε αυτά τα καταναλωτικά αγαθά. Να μειωθεί ο ΦΠΑ. Βεβαίως. Υπάρχουν 10-15 καταναλωτικά αγαθά τα οποία πρέπει να δώσουμε το βάρος και πρέπει να μειώσουμε το ΦΠΑ για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Τον ακούω τον αντίλογο ότι σε άλλες χώρες δεν έχει δουλέψει. Εγώ θα πω όμως ότι σε άλλες χώρες βρίσκουμε αγαθά τα οποία είναι πιο φτηνά από ό,τι τα βρίσκουμε στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται. Νομίζω είναι σαφές αυτό που λέτε. Και το θέμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο απασχολεί τους πάντες και θα συνεχίσει να μας απασχολεί φυσικά. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο τελειώνει εδώ. Να σας ρωτήσω όμως λίγο και για το μεγάλο στοίχημα των επενδύσεων που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία. Έχουμε ήδη από αρκετούς οίκους αξιολόγησης, είδαμε χθες και τον οίκο DBRS, ο οποίος αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές αποσταθερές. Περιμένουμε να μιλήσει και ο οίκος Moody's, ο δύσκολος οίκος Moody's, τον Σεπτέμβριο. Μας έχουν βάλει στο ραντάρ τους ξένοι επενδυτές? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω τα τελευταία χρόνια μας έχουν βάλει στο ραντάρ τους. Έχουμε δώσει εισαγωγικά δικαιώματα για να το κάνουν. Δηλαδή, η συνεχής μείωση της φορολογίας
είναι πολύ βασικό θέμα, το οποίο οδηγεί επενδυτές να κοιτάξουν τη χώρα. Η συνεχής μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι βήματα τα οποία έχουν γίνει προς θετική κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαστε κάτω ακόμα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ο οποίος είναι γύρω στο 22%, αναφέρομαι στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Είμαστε γύρω στο 16%. Δεν είμαστε στους αριθμούς που ήμασταν πριν κάποια χρόνια, που ήταν πολύ χαμηλότεροι οι αύξησεις. Είμαστε σε αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Εδώ χρειάζεται συνέχεια της προσπάθειας, συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, δραστικές αλλαγές στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, δραστικές αλλαγές στη μείωση γραφειοκρατίας, που είναι θέματα όπως το φορολογικό και το ασφαλιστικό, τα οποία κοιτάζουν οι επενδυτές και δίνουν σήμα για το αν πρέπει να έρθουν ή όχι. Η επενδυτική βαθμίδα προφανώς και είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε ξένους οίκους να δουν την Ελλάδα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικά τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Πρέπει να τα συνεχίσουμε με αμείωτο αριθμό. Και πού πρέπει να ρίξουμε το βάρος των επενδύσεων, σε ποιους κλάδους? Αυτή τη στιγμή έχουμε μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό λίγο πολύ. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι η συζήτηση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχουμε πει ότι πρέπει να ανοίξει και πρέπει να ανοίξει συγκεκριμένα. Έχουν γίνει και σε αυτό το κομμάτι βήματα, για να είμαι σαφής, και το είναι αληθές αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δηλαδή, ο τουρισμός είναι ο τουρισμός, είναι η ατμομηχανή, θα συνεχίσει να μας δίνει έσοδα, αλλά δεν μπορεί να είναι μονόπλευρο και μονοτασικό προς εκεί. Υπάρχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει η ελληνική οικονομία και που πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Η βιομηχανία πρέπει να κάνει βήματα. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Πρέπει να παράγουμε, πρέπει να βρούμε αυτά τα οποία θεωρούμε ότι θα μας δώσουν και αύξηση των εξαγωγών, θα δώσουν το πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία και στις ελληνικές επιχειρήσεις, για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε πόρους και από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ έχει να κάνει με πολλούς πόρους που πέφτουν στην ελληνική οικονομία και με το πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να τις εκμεταλλευτούν. Μου δίνεται την ευκαιρία εδώ να πω και τη νέα δράση που εγκαινιάζουμε ουσιαστικά από την έκθεση αυτή, τη νέα δράση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, η νέα πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις, που σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε επιχείρηση, βάζοντας τον CAD της και κάποια βασικά στοιχεία της επιχείρησης, μπορεί να βλέπει ποια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ποιες ρυθμίσεις οφειλών είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Σε real time, από την πλατφόρμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, για να μπορέσουν να έχουν άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση για το τι κονδύλια μπορούν να εκμεταλλευτούν. Α, πολύ χρήσιμο είναι αυτό πραγματικά. Και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου ρωτήσω. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα σημαντικότερα βαρύδια της ελληνικής οικονομίας σήμερα? Βαρύδια της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω είναι αυτό που αναφερθήκατε στη δικαιοσύνη. Αναφέρει ήδη. Νομίζω η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης είναι σημαντικό. Η μείωση γραφειοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Η δράση ενίσχυσης εξωστρέφειας για να ξαναμειώσουμε αυτό το gap που υπάρχει μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, να δώσουμε κίνητρα δηλαδή στις επιχειρήσεις να εξάγουν, να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα, στην καινοτομία, για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Νομίζω αυτά έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πολύ εγώ, για αυτή την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.